Για τώρα λοιπόν μου λέει κάτι. Για πε. Μου στείλει Λιλιάκι μήνυμα. Εντάξει, έχω πάρει πάρα πολύ. Όχι, ακούστε να σα πω. Επειδή βλέπω αυτή την κόντρα, το Σάββατο εμένα χάκανα το λογαριασμό μου στο Facebook. Α, ναι, το είδαμε. Και ξαφνικά άρχισαν να στέλνουν μηνύματα σε κόσμο ότι γεια, έχω ανάγκη από χρήματα. Βάλτε στο τραπεζικό μου λογαριασμό τον τάδε και μου στέλνει μήνυμα η Λιλιάκι στο Instagram. Μου λέει σε καλά, χρειάζεσαι κάτι. Εγώ δεν καταλάβαινα. Λέω μου στείλει Λιλιάκι, έχουμε τόσα χρόνια να μιλήσουμε. Λέω Μαρία, εσύ είσαι, ναι, μου λέει ποιο να είναι. Αυτό το μοναδικό. Τη στέλνω στο WhatsApp. Μου λέει, ξέρεις, μου έχει έρθει αυτό το μήνυμα, μου ζητάνε λεφτά, μου κάνει πλάκα, μήπως χρειάζεται. Της λέω, όχι, εντάξει, αλλά μόνο με έχουν χακάρει. Μου λέει και το νου σου, μου λέει, τι κάνεις. Μου έκανε έτσι και ένα, κάτι αστεία για την προσωπική μας ζωή, είπαμε. Δηλαδή, παντρεύεται, μανούλα μου. Όχι, παιδιά, αλλά μιλήσαμε μετά πολύ καιρό. Αλλά η κοπέλα μου στείλε μήνυμα και με προειδοποίησε. Μετά από πόσο καιρό. Πολλά. Άμα βρεθούμε έξω από μένα για πολλά. Πολλά. Από τη διάλυση. Από τη διάλυση έχει μοιοπία. Θα τη δω, όχι, θα τη φιλήσω. Αλλά τότε από την εκπομπή ουσιαστικά ήταν, Κατερίνα. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έτσι δεν έχουμε έρθει ποτέ. Και ξαφνικά το Σάββατο, και τη σκεφτόμουν κιόλα, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει πρόσεχε, γιατί στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Και αρχίσαμε λίγο και μιλήσαμε. Τηλεπάθεια. Αυτό και χάρηκα. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, αν σου έλεγε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να πάτε για ένα καφέ, να πήγαινε. Θα πήγαινα. Θα πήγαινε. Ναι, μόνο τώρα τι έχω να χωρίσει πια. Πε να ξαναστάφει όλα αυτά. Αλλά άνθρωποι που χωρίζουν. Εσύ το λε όμω τα κορίτσια εδώ, ούτε γεια δεν λένε. Δηλαδή κατά τα κορίτσια. Θα περάσουν τα χρόνια μετά, φεύγουν και τα κορίτσια. Λοιπόν.